Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν, επειδή εσείς είστε άνθρωπος που ασχολείται με την εστίαση, με κατάστηματα εστίασης, δώστε μας μία εικόνα για το τι γίνεται στο επιμελητήριό σας, τι λένε οι συνάδελφοί σας, τι σας μεταφέρουν. Κοιτάξτε, το πρόβλημα εντοπίζεται πιο πολύ στα υγειονομικό ενδιαφέροντες καφετέρειες, καφέ μπαρ. Γιατί στα εστιατόρια, τα αμυγή εστιατόρια δηλαδή, υπήρξε μία προσαρμογή τα τελευταία χρόνια, η οποία έγινε σχετικά αποδεκτή από το σύνολο των πελατών μας. Το πρόβλημα δημιουργείται πολύ σοβαρό στις καφετέρειες, όπως προαναφέρατε, και στα καφέ μπαρ και στα κλαμπς, στα μπουζούκια κλπ. Ναι, είναι χαρακτηριστική και η περίπτωση με το μαγαζί που τραγουδούσε ο γνωστός τραγουδιστής. Ακριβώς, με το Ρέμο και λοιπά. Φανταστείτε τώρα να είστε πρώτο τραπέζι και να πρέπει να κάνετε 15 ζιγζάκ για να βγείτε έξω να καπνίσετε. Εκεί εδώ προϋποθέτει το πρώτο τραπέζι, κύριε Γεωργιάδη, προϋποθέτει, υποθέτω, και πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια, τώρα και να πληρώσεις. Τα πρώτα τραπέζια θα είναι τα πίσω, κοντά στην πόρτα. Ναι. Θα αλλάξει μόνο αυτό. Εμείς έχουμε ερευνήσει και σε άλλες χώρες κλπ. Υπάρχει και σε πολλές χώρες η καθολική απαγόρευση. Υπάρχουν όμως και χώρες οι οποίες εφαρμόζουν εναλλακτικές λύσεις. Μπορώ να σας αναφέρω τη Βαρκελόνη, η οποία αποφασίζει ο καταστηματάρχης άμα θα είναι καπνιζόντων ή μη. Πληρώνει ένα υπέρογκο ποσό, νομίζω 20.000 ευρώ το χρόνο, στον Δήμο και βάζει το γνωστό σήμα καπνίζοντες. Υπάρχουν άλλοι που έχουν το σήμα μη καπνίζοντες. Είναι ένας τρόπος αυτός. Υπάρχουν τα μεγάλα καταστήματα που μπορούν να κάνουν να διαχωρίσουν τους καπνίζοντες από τους μη καπνίζοντες. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να προκαλούν αυτή την ασφυξία σήμερα σε μια τουριστική χώρα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Λένε, ας πούμε, για την υγεία. Και το σεβόμαστε όλοι. Αυτός που πίνει 5 ουίσκι διαλύει το σηκώτη του κατά την ιατρική. Το διαλύει. Άρα πρέπει να μπει και εκεί φρένο. Να έχουμε μια ταμπέλα και να λέει απαγορεύεται για λόγους υγείας πάνω από 2 αλκοόλ κατά την επίσκεψή σας. Δηλαδή, αυτά τα τραγελαφικά έχουν απόλυτο δίκιο την υγεία, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτός ο ιδιότυπος ρατσισμός σε μια χώρα που είναι δυστυχώς προς το παρόν πάρα πολύ οι καπνίζοντες και που έχει και μια ιδιομορφία ως τουριστική χώρα. Δηλαδή, φανταστείτε, μπουζούκια υπάρχουν σε άλλη χώρα, εγώ δεν γνωρίζω αυτού του είδους η διασκέδαση. Τουλάχιστον εκεί στις μεγάλες σάλες δεν μπορούσε να διαχωριστεί οι καπνίζοντες και οι μη καπνίζοντες. Πώς είναι στα αεροδρόμια? Στα αεροδρόμια, να σας πω κάτι, δεν έχει γίνει ειδικός χώρος που καπνίζουν όλοι μέσα? Ναι, στα δικά μας έχει γίνει, αλλά. Και σε άλλα δεν ξέρω αν σε όλα τα αεροδρόμια στον κόσμο. Υπάρχει. Στο εξωτερικό αεροδρόμιο υπάρχουν. Υπάρχουν σε αρκετά στις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, γιατί στα αεροδρόμια δηλαδή επιτρέπεται το κάπνισμα έστω σε συγκεκριμένο χώρο και στα δικά μας καταστήματα απαγορεύεται? Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση που απαγορεύτηκε το κάπνισμα και στα καζίνο. Και ας μην ξεχνάμε ότι στα καζίνο, σε πάρα πολλά καζίνο ανά τον κόσμο, σου φέρνουν και τσιγάρα την ώρα που παίζεις χωρίς να τα πληρώσεις καν. Ναι, και ξέρετε και την ηρωνία, βέβαια. Η ηρωνία φοβερή είναι στα καζίνο ότι με έχουν ενημερώσει ότι στα σύνορα που πηγαίνουν στα Σκόπια, στα καζίνο τους κάνουν δώρο τσιγάρα στην είσοδο. Τους ηρωνεύονται κιόλας. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτό το πράγμα έπρεπε να υπήρχε μια μετάβαση. Να σας πω κάτι. Ο πρώτος νόμος, αν θυμάμαι, του επί Υπουργείας Αβραμόπουλου, ήταν πολύ πιο προσαρμοσμένος στα ελληνικά δεδομένα. Έδινε τη δυνατότητα ανάλογα με τα μέτρα, ανάλογα με τη λειτουργία και τη φύση του καταστήματός μας, να δημιουργήσουμε χώρους καπνιζόντων. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όχι, δεν υπάρχει. Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός. Δεν υπάρχει ούτε μία τρύπα. Και μάλιστα δημιουργεί και ένα πρόβλημα με αυτά, το ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν φτιάξει έξω τα καταστήματά τους κάποιες χώρους εξωτερικούς για να καπνίζουν. Ναι, ναι. Τους λένε ότι πρέπει να είναι ανοιχτή από όλη τη μία πλευρά ή από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, στην ουσία, να είναι μέσα στο έλεος του κρύου ο πελάτης και να πουδιάζει. Επίσης, χαρακτηριστικό που είπατε ότι για πιστόλια τώρα. Σας λέω ότι απλό πράγμα. Παίρνω εγώ ένα πολύ ωραίο κινέζικο κομπολόι. Όταν λέμε για πιστόλια, να διευκρινίσουμε και τους λογαριασμούς, έτσι. Γιατί ναι, για λογαριασμούς. Υπάρχουν και άλλα πιστόλια. Όχι, πιστόλια. Για τους λογαριασμούς, για αυτό το λόγο. Για τα φέσια, τέλος πάντων. Είμαι στον μπαρ. Εγώ παραγγέλνω εξαιρετικά ποτά, τα πιο ακριβά, και κρατάω στο χέρι μου ένα φτηνό κομπολόι του μισό ευρώ,
και τα γυαλιά μου, τα οποία επίσης κοστίζουν ένα ευρώ. Και λέω στον μπάρμαν, φίλε, έρχομαι, πάω να καπνίσω έξω. Αφήνω τα γυαλιά μου και το κομπολόι μου να μου το προσέχεις. Και τη θέση μου. Και εξαφανίζομαι. Είναι περιστατικό που έχει συμβεί. Περιστατικά, βέβαια. Είναι πραγματικά γεγονότα. Τι θα κάνει ο μαγαζάτρος, πέστε μου εκεί τώρα. Τι κάνει. Πρέπει να έχει έναν φύλακα έξω, μάλλον να φυλάει αυτούς που καπνίζουν. Ή πρέπει να προπληρωνόμαστε, γιατί εκεί θα πάει τώρα η κατάσταση. Ξέρετε, θα αλλάξουν οι συνήθειες των Ελλήνων εστιατόρων, μάλλον που διαχειρίζονται καφέ, μπαρ κλπ. Θα πρέπει να παίρνουμε τώρα να τις πάμε, εντός εισαγωγικών, στον πελάτη, να του παίρνουμε τα λεφτά με το που παραγγέλνει. Πράγμα που ισχύει στο εξωτερικό, αλλά είναι μια συνήθεια εδώ στην Ελλάδα που δεν ακόμα εφαρμόζεται. Ναι, το θεωρούμε κάπως άκομψο κάποιες φορές. Είναι λίγο αγίο. Και μάλιστα βέβαια, ο πελάτης μόλις του πει θα μπορείτε να με πληρώσετε, θα σε πει ρε φίλε, κάτω εδώ, ακόμα δεν καθίσαμε. Είναι κάποιες ιδιαιτερότητες της ελληνικής, ας πούμε, τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Στην Αυστρία επίσης, να σας πω κάτι, έχουν προσπαθούν να βρουν εναλλακτικά. Και στη Γερμανία, στο Βερολίνο, δεν είναι παντού απαγορευμένο. Υπάρχουν δηλαδή κράτη πια τα οποία έχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις δίνουν. Mm. Εσείς έχετε συζητήσει ως επιμελητήριο με την πολιτική ηγεσία έχουμε για να γίνουν αλλαγές, τροποποιήσεις. Έχουμε κάνει και παλαιότερα παρεμβάσεις ώστε να άλλα δεν είναι εντάξει. Και φορείς και σύλλογοι και λοιπά. Προσπαθούμε να... Ξέρετε, δεν είναι... να σας πω κάτι. Ξεκινάει από ψηλά. Έχουμε πέσει περίπτωση τώρα του... Πρωθυπουργού που είναι άκαπνος τελείως. Καταλάβατε. Ενώ οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί καπνίζανε. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία, εγώ αισθάνομαι. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή είναι άκαπνος, δεν μπορεί να καταλάβει τους καπνιστές. Πιθανόν, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι μια. Κοιτάξτε, τώρα για να λέμε να είμαστε σοβαροί, εμείς τι συζητούσαμε. Πρώτον, ο νόμος να εφαρμόζεται για όλους. Δηλαδή, δεν μπορεί στους μεν να καπνίζουν και στους μεν να μην καπνίζουν. Αυτό ήταν το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι η μελέτη πώς μπορούν να εξυπηρετούν και αυτοί που καπνίζουν. Και σας λέω χαρακτηριστικό είναι τα αεροδρόμια. Στα αεροδρόμια γιατί δηλαδή επιτρέπεται? Για ποιο λόγο? Άρα δηλαδή προτείνεται σε καταστήματα εστίασης να γίνουν κλειστοί χώροι. Στα εστίασης, προσέξτε λίγο, το διαχωρίζω. Λίγο στα εστιατόρια, στις ταβέρνες πια. Ναι. Ο κόσμος το έχει δεχτεί να μην έχει καπνίλα και τσιγάρο. Το έχει δεχτεί ο πελάτης. Το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι στις υγειονομικό ενδιαφέροντος τα υπόλοιπα καταστήματα. Καφετέριες, μπαρ μικρά, μπουζούκια, κλαμπ κλπ. Πρέπει για μας να γίνει οπωσδήποτε διαχωρισμός και να υπάρχει χώρος καπνιζόντων. Ο οποίος όμως να μην είναι έξω, να είναι με εντός του καταστήματος. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει το κατάστημα να έχει τα απαραίτητα τετραγωνικά. Εντάξει, τώρα ένα μπαρ. Ναι. Και είναι 10 επί 15. Ναι, εντάξει. Να σας πω κάτι. Πάντα υπάρχουν προδιαγραφές και σιγά σιγά θα προσαρμόζονται και τα καταστήματα. Και όταν θα ανοίγει κάποιος ένα κατάστημα, θα ξέρει ότι θα πρέπει να έχει αυτά τα μέτρα για να μπορεί να εφαρμόσει και τον νόμο όπως ορίζει. Πάντως και οι ταβέρνες και τα εστιατόρια σε κάποιες περιπτώσεις έχουν διαμαρτυρηθεί γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, πολύ ακριβών εστιατορίων, τα οποία από παλιά εφάρμοζαν τον αντικοπνιστικό. Κοιτάξτε, εμένα σαν εστιατόρα, να σας πω, που είμαι από τους παλαιότερους εδώ στην περιοχή, μπορώ να σας πω ότι η ατμόσφαιρα που έρχονται παιδιά και λοιπά χωρίς τσιγάρο είναι εξαιρετική για φαγητό. Είναι ένα ωραίο πράγμα, είναι ωραία η ατμόσφαιρα. Αντικειμενικά. Τώρα μπαίνει ο άλλος με την οικογένειά του μεσημέρι να φάει και δίπλα ο άλλος με τσιγάρο στα παιδιά, δεν είναι λογικό για μας. Το καφέ μπαρ όμως που είναι νυχτερινή στην ουσία μια εργασία ή που άλλος θέλει τον καφέ του, το τσιγάρο του κλπ. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Ή στα κλαμπ, ή στα μπουζούκια. Μπουζούκια υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Τώρα δηλαδή καταπιέζεται, τώρα αυτό το πράγμα που έγινε με το ρέμο ήταν δηλαδή αστείο. Ναι, είμαι και εγώ περίεργη. Θα μπορούσε αυτό το κατάστημα, επειδή το γνωρίζω, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει διαχωρίσει ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας, ένα χώρο του δεξιά με καπνίζοντας με ένα καλό εξαερισμό. Μάλιστα, εγώ έχω δει και στην Ιταλία εστιατόρια που έχουν από πάνω κάθε τραπέζι εξαερισμό. Έχουν φυσούνα από κάθε τραπέζι. Δηλαδή, στο χώρο καπνιζόντων, πάνω από κάθε τραπέζι υπάρχει και ένας αεραγωγός για να τραβάει τον καπνό. Ναι, οπότε, αλλά κύριε Γεωργιάδη, αυτό προϋποθέτει ότι ο επιχειρηματίας θα ρίξει πολλά λεφτά για να κάνει
Γιατί ούτως ή άλλως δεν ρίχναμε λεφτά για εξαιρετισμούς τώρα για καπνίζοντες. Ο πιο ακριβό κόστος για ένα μαγαζί είναι ο εξαιρετισμός του. Μπορεί να πει κάποιος άλλος τώρα ότι δεν χρειάζεται πια ο εξαιρετισμός τόσο ακριβώς, αφού δεν υπάρχει τσιγάρο. Ξέρετε τα συστήματα εξαιρετισμού πόσο στοιχίζουνε. Βάζαμε απίστευτα λεφτά, ρίχναμε στα μαγαζιά μας για να μην υπάρχει ίχνος καπνού, δηλαδή να απορροφάται ο καπνός. Ναι, δεν ήταν πάντα και πάρα πολύ αποτελεσματικό, βέβαια. Καλά, είχαμε, εντάξει, αυτό το... Είχαμε καπνό στα καταστήματα, αλλά αυτό που λέτε, δεν νομίζω ότι στα διάσημα μπαρ του Παρισιού ή του Λονδίνου, τα κλαμπ, τα κλειστά, τους πριβέ χώρους εκεί, ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Δεν έχω γνώμη. Δεν ξέρω. Υπάρχουν λέσχες, υπάρχουν, δεν ξέρω πώς λειτουργούν. Είναι κλαμπ τύπου λέσχες. Ναι, πιθανόν εκεί καπνίζουν, γιατί υπάρχουν και τα cigars club. Ακριβώς. Τα λεγόμενα που καπνίζουν πουρα και λοιπά. Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω κάτι, και υπάρχουν και δομημένα, εγώ ξέρω τώρα αν θυμάμαι καλά σωστά, στο Μεγάλη Βρετάνη υπάρχει χώρος, το cigar room, που είναι το bar, που είναι αυτά και καπνίζουν όλοι πουρα μέσα, το ξενοδοχείο. Είναι ένας συγκεκριμένος χώρος, ας πούμε, που γίνεται εκεί καπνίζουν. Άρα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, και με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός μας είναι αντικαπνιστής, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα παραμείνει ως έχει η πολύ κατάσταση. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει λίγο προς το παρόν τουλάχιστον μια αυστηροποίηση της κατάστασης. Ελπίζω με την εξέλιξη, φυσικά να ξέρετε ότι η αναδουλειά ισχύει αυτό, η πτώση τζίρου. Ισχύει. Φανταστείτε ένας άνθρωπος, ο οποίος εγώ ξέρω πολλούς πελάτες μου, οι οποίοι χωρίς τσιγάρο τον καφέ τους δεν τον πίνουν με τίποτα. Είναι εθισμένοι άνθρωποι. Θα το βιούνε στο σπίτι τους, θα το βιούνε στο γραφείο τους, θα το βιούνε στη δουλειά τους, στο γραφείο το δικό τους. Δεν θα έρθουν στο μαγαζί να πιούν τον καφέ τους. Ως επιμελητήριο εσείς έχετε κάνει κάποια... Εμείς κάνουμε μια ημερίδα κλπ. Και προσπαθούμε να βρούμε την βελτίωση του νόμου. Εμείς και σαν, να σας πω κάτι, κάποιος δεν μπορεί να πει τώρα ότι δεν βλάπτει το τσιγάρο. Αλλά ως επιμελητήριο φυσικά προσπαθούμε να βρούμε εκείνες τις λύσεις, να προτείνουμε εκείνες τις λύσεις, οι οποίες θα πίνουν τους επαγγελματίες. Όχι, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια εκτίμηση για την πτώση τζίρου στα μαγαζιά αυτά. Όχι, δεν έχω. Εγώ προσωπικά δεν είμαστε τέτοια ακριβή νούμερα, δεν μπορώ να ξέρω. Ότι υπάρχει πτώση τζίρου, υπάρχει. Γιατί κοιτάξτε τώρα, ήρθε και ο χειμώνας απότομα. Μέχρι τώρα ήταν καλά, καπνίζαν όλοι έξω κλπ. Τώρα αρχίζει το κρύο, το σοβαρό, και βγαίνουν όλοι έξω. Να επωφεληθείτε για τις επόμενες ημέρες, κύριε Γεωργιάδη, έχει καλοκαιρία. Αυτό, οπότε... είναι, αυτό πραγματικά γίνεται καμιά φορά ο Θεός της Ελλάδας. Ο Θεός της Ελλάδας, ναι. Τα φροντίζει αυτά, τα φροντίζει. Βοηθάει όντως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Είστε καπνίστρια? Είμαι καπνίστρια, δυστυχώς είμαι καπνίστρια, ναι. Καπνίζετε μέσα στο ραδιοφωνικό σταθμό? Όχι, βεβαίως και όχι. Είδατε. Άλλωστε και μέσα στο στούντιο τα μηχανήματα μας είναι πολύτιμα και δεν μπορούν να φύρονται από τον καπνό. Μάλιστα, ωραιότατα. Πρέπει να τα προσέχουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό σας απόγευμα. Και εγώ. Και εγώ. Γεια σας.